Νέοι δρόμοι ανοίγουν για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, που από χθες το βράδυ πορεύεται ως ανώνυμη αγροτική σύμπραξη. Η σημερινή ημέρα γράφει μια νέα σελίδα για το συντηρητικό κίνημα γενικότερα στο νομό μας. Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα πρέπει να δημιουργηθεί κάτι το οποίο να έχει βάσεις για να μπορεί να στηριχτεί ο παραγωγός. Η νέα σελίδα στην ιστορία μιας από τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας γράφτηκε στη διάρκεια της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, που αποφάσισαν ομόφωνα τη μετατροπή της συνεταιριστικής οργάνωσης σε ανώνυμη εταιρεία. Η Ένωση έχει μια ιδανική ευκαιρία να αλλάξει το καταστατικό της, να βελτιώσει τις διαδικασίες λειτουργίας της και να ανταπεξέλθει στο επόμενο χρονικό διάστημα με καλύτερους όρους. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αναδείχθηκε και το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν δύο νέα πρόσωπα, ενώ στη θέση του Προέδρου επανεκλέχθηκε ο Ανδρέας Στρατάκης. Δικαίωμα αγοράς μετοχών στη νέα ανώνυμη εταιρεία θα έχουν μόνο οι συνεταιριστικές οργανώσεις μέλη της εταιρείας. Δεν θα έχουν δικαίωμα να αγοράσουν πάνω από το 20% των μετοχών, ενώ κανένας ιδιώτης δεν θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει μετοχές της νέας συνεταιριστικής εταιρείας. Η χθεσινή διαδικασία πάντως έγινε μέσα σε βάρη κλίμα λόγω του θανάτου του 49χρονου εργάτη της Ένωσης Ζαχαρία Παπαδάκη, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα το μεσημέρι στο ΣΥΒΑ Ηρακλείου. Σήμερα η Ένωση παρέμεινε κλειστή λόγω πένθους. Από ότι εκ μέρους όλων της διοίκησης, της διεύθυνσης των εργαζομένων, όλους εσάς που εγώ σήμερα εκπροσωπώ, για άλλη μια φορά θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκτιμώντος και δηλώνουμε και για άλλη μια φορά ότι είμαστε δίπλα στην οικογένειά του ως άνθρωποι, ως οργάνωση και ως συνολικά και καθένα μας ξεχωριστά για οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Στην προσωρινή διοίκηση παρεκλέγονται οι προηγούμενοι σύμβουλοι Μιχάλης Χερέτης, Γιάννης Πυριανάκης, Γιάννης Φαντινάκης, Γιώργος Γωνιανάκης και Ζαχαρίας Πυριδάκης, ενώ προστίθενται οι Μιχάλης Καμπιτάκης, Γενικός Γραμματέας του ΑΣΝΗ, Γιώργος Περογιαννάκης και Κωστής Καράτζης.